Αποτελέσουν τα πάντα. Ό,τι είδους υποδομή έχουμε και ειδικά πλατφόρμες στα smart cities, οι οποίες αντικαιστείς και οι προηγούμενοι έχει μεγάλο 1,5 χρόνο τη δημιουργία στη Θεσσαλονίκη σχολής εκπαιδεύσεων, όπως είναι η Γερμανία και η Βουλγαρία, που έχουμε δραστηριοποιηθεί εκεί. Κέντρα τεχνολογίας λέγεται Into Smart City σε συνεργασία. Να σας πω ότι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Ένα ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν το εκμεταλλευόμαστε καθόλου καλά, το οποίο του δίνουμε κίνητρα και αιτίες να σηκωθεί και να φύγει στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό το τεράστιο brain drain που υπάρχει. Οι άνθρωποι φεύγουν, καινοτομούν, εκεί πέρα. Από την άλλη μεριά, εδώ έχουμε και εξαιρετικά πανεπιστήμια. Η ποιότητα των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός και τις καριέρες που κάνουν στο εξωτερικό, είναι εξαιρετική. Όπως η ποιότητα της έρευνας που γίνεται είναι πολύ καλή, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων και τις εταιρεοαναφορές που έχουν. Και αποδεικνύεται από ορισμένα πετυχημένα παραδείγματα, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, που είναι ο πρώτος οργανισμός, είναι μέσα στους 10 πρώτους οργανισμούς πανευρωπαϊκά, στη χρηματοδότησή του με ανταγωνιστικά, και έχει σημασία αυτό που λέω, ανταγωνιστικά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παρόλο λοιπόν που έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, παρόλο που έχουμε το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν
όλα τα μεγάλα τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. Δηλαδή, είμαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή, ζούμε σε μια πολύ ζωντανή πόλη που οι νέοι άνθρωποι χαίρονται να είναι εδώ και στο κάτω-κάτω, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει πολλά ωραία μέρη στον κόσμο υπάρχουν, αλλά σαν τη Χαλκιδική κανένα. Παρόλα αυτά, έχουμε, παρόλα τα πλεονεκτήματα που έχουμε, έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Και γιατί έχουμε αποτύχει παταγωδώς? Θεωρώ ότι οι βασικοί παράγοντες είναι οι εξής. Πρώτος από όλους είναι η απουσία συνεργασίας και επικοινωνίας επιχειρήσεων και ερευνητών. Υπήρχε στη χώρα, και είναι κάτι που αλλάζει σιγά σιγά, μια τελείως αντιεπιχειρηματική κουλτούρα. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το να είσαι επιχειρηματίας ήταν κακό. Αυτό αλλάζει. Και υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα αντικίνητρα. Δεν θα αναφερθώ σε όλα, γιατί θα μπορούσα να μιλάω ως αύριο. Δεν μπορώ όμως παρά να τονίσω το ιδιαίτερα επαχθές φορολογικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα και κυρίως αφορά την φορολόγηση της εργασίας. Οι άνθρωποι που καινοτομούν και είναι νέοι είναι άνθρωποι με ιδιαίτερα προσόντα και είναι άτομα τα οποία πρέπει να αμυφθούν παραπάνω από τα 600 ευρώ. Στη χώρα απαγορεύεται να δίνεις μισθούς ψηλούς, διότι από ένα σημείο και μετά το 60, 70, ίσως και παραπάνω της 100 καταλήγει στο κράτος. Και μιλάω για φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές. Τι κάνουμε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας προκειμένου να λύσουμε αυτά τα προβλήματα? Ο πρώτος μεγάλος άξονας και το πρώτο μεγάλο project που έχουμε και προσπαθούμε να βάλουμε στις ράγες είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο. Φανταστείτε μία βιομηχανική περιοχή, όπως ήταν οι βιομηχανικές περιοχές της δεκαετίας του 60, αλλά που θα είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία και την καινοτομία και στο οποίο θα συνυπάρχουν οι τρεις παράγοντες του συστήματος, δηλαδή ακαδημίες, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Το δεύτερο σε αυτά τα τεχνολογικά πάρκα, προφανώς, θα μπορούν να μην υπάρχουν και κάποια από τα αντικίνητρα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Το δεύτερο μεγάλο πράγμα το οποίο κάνουμε, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις προσπάθειες προθερμοκοιτίδων και θερμοκοιτίδων. Είναι εδώ η ψυχή του OK Θες, ο κ. Μπεσανσόν. Σας είπα ότι στη χώρα υπάρχει αντιεπιχειρηματική κουλτούρα. Ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν οι προθερμοκοιτίδες είναι ακριβώς να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους που έχουν μια ιδέα, που μπορούν να καινοτομήσουν, να τους κάνει μια ταχύρυθμη εκπαίδευση με coaches και μέντορες, έτσι ώστε να μπορέσουν την επιχειρηματική τους ιδέα να την κάνουν προϊόν και πράξη. Γιατί όσο καλή και να είναι μια ιδέα, αν στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να βγάλει χρήματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, και το λέω ίσως με έναν τρόπο λίγο απόλυτο, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δι χρημάτων, και αν ευτούτων δεν το δεόν τον γίγνεσθε. Το τρίτο πράγμα λοιπόν το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να δούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν. Είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, διότι δημιουργούνται διάφορα fund, τα οποία έχουν σκοπό να επενδύουν σε νέες επιχειρήσεις ή καινοτόμες ιδέες, και αυτό είναι κάτι στο οποίο προσπαθεί και θέλει να συμμετέχει και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Και το τέταρτο βέβαια, που είναι και η ψυχή και η ουσία της ύπαρξής της, είναι οι συνέργειες και η διασύνδεση. Η διασύνδεση τόσο των διαφόρων παραγόντων που παράγουν καινοτομία μεταξύ τους, μέσα στην Ελλάδα, επιχείρησης, νέους ανθρώπους,
ακαδημαϊκές οντότητες, όσο και με το εξωτερικό. Το να δημιουργήσεις καινοτομία και το να φτιάξεις κάτι όπως το τεχνολογικό πάρκο που ανέφερα, δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει χρήματα και αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία μακροχρόνια που θέλει χρόνο. Θα σας αναφέρω ότι το σημαντικότερο ίσως παράδειγμα το οποίο ξέρουμε όλοι από μεγάλα τεχνολογικά πάρκα και πιο πετυχημένο είναι η Silicon Valley στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Silicon Valley δημιουργήθηκε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947-48 εκεί γύρω, όταν ο τότε πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ένας φωτισμένος άνθρωπος, αποφάσισε να δώσει εκτάσεις του Πανεπιστημίου σε καινοτόμους επιχειρηματίες και καινοτόμους ανθρώπους για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους. Τη Silicon Valley δεν την ήξερε κανείς μέχρι το δεύτερο μισό του 70. Θέλει έναν χρόνο για να αναπτυχθούν οι ιδέες, αλλά εάν δεν κάνουμε αυτό το βήμα, δεν λέω ότι θα χειραστεί και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εδώ τόσο πολύ, γιατί ο χρόνος έχει μειωθεί, η τεχνολογία και τα πράγματα προχωράνε πλέον πολύ πιο γρήγορα. Αλλά λέω ότι άμα δεν κάνουμε σήμερα πράγματα τα οποία θα αποδώσουν έστω και μέσω μακροπρόθεσμα, μετά από 20 χρόνια αυτός που θα βρίσκεται στη θέση μου θα έλεγε αυτό που λέω εγώ τώρα. Εάν την εποχή των παχαιών αγελάδων επενδύαμε σε τέτοια πράγματα και καινοτόμα πράγματα, η ιστορία της χώρας μας θα ήταν διαφορετική. Και μόνο οι ηλίθιοι, όπως λέει ο Αϊνστάιν, περιμένουν διαφορετικά αποτελέσματα, κάνοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνανε παλιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κεχαγιά, μας εξηγήσετε λίγο την ανώτυπος και το πώς μιμείτε τα φυσικά υλικά χρησιμοποιώντας νανοτεχνολογία. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Λεπίδου για την τιμή και που μου δίνετε εδώ να παρουσιάσουμε λίγο την εταιρεία μας, πολύ εντάχει. Θεωρώ ότι βρίσκομαι σε ένα οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης και είναι ιδιαίτερη χαρά που είναι και ο Στέφανος Διαμαντόπουλος, γιατί με το ράδιο Θεσσαλονίκη ξενυχτήσαμε όταν διάβαζα τότε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και έτσι βοήθησε κατά κάποιο τρόπο στη σταδιοδρομία μου, θα έλεγα. Θεωρώ ότι εκπροσωπώ το Brain Gain, καθώς έφυγα από τη Θεσσαλονίκη το 2002 ως απόφυτος του Αριστολίου Πανεπιστημίου του Τμήματος Φυσικής. Και το 2012, μετά από κάποια χρόνια, δημιούργησα την εταιρεία Νανότυπος. Έτσι, έχω κάνει διδακτορικό, μεταπτυχιακά κτλ. Στην Ιρλανδία. Ακόμα εργάζομαι στο εξωτερικό σε καθηγητής σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο στη Βαρκελόνη. Και όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή την τεχνολογία που έχει δημιουργηθεί, που έχει αναπτυχθεί από την έρευνα, προσπαθώ λίγο κάπως να την φέρω στην τοπική κοινωνία και να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά, άσχετα αν είμαστε εταιρεία. Δεν θα μιλήσω καθόλου να παρουσιάσω την Νανότυπος. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στην ιστοσελίδα μας και να πάρει κάποιες πληροφορίες. Απλά θα παρουσιάσω πολύ γρήγορα ποια είναι τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες μας και τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχουμε. Η μεγάλη εικόνα, αυτό που κάνουμε σαν εταιρεία, είναι να χρησιμοποιούμε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία κατασκευής νανοδιατάξεων, νανοδομών ή επιφανειών με αρκετά εύκολο, γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Νανοδιατάξεις, ονομάζουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι στην κλίμακα του νάνο, δηλαδή είναι τουλάχιστον 10.000 φορές μικρότερο από την ανθρώπινη τρίχα. Έτσι, σε αυτό το μήκος κύματος ή τάξη μεγέθους δουλεύουμε, όπου ελέγχοντας αυτές τις δομές που βάζουμε πάνω σε μία επιφάνεια, κατά κύριο λόγο πλαστικές επιφάνειες, μπορούμε να δώσουμε κάποιες λειτουργικότητες. Και πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Ένα από τα προϊόντα μας είναι τα ολογράμματα ασφαλείας κατά της παραχάραξης και των απομιμητικών γενικότερα προϊόντων. Κάποια στοιχεία από το ΣΔΟΕ, σε σύγκριση με το 2017 με το 2018, ότι υπάρχει μια πολύ αυξητική τάση
του να υπάρχουν απομιμητικά προϊόντα στην αγορά. Έτσι. Τελείως παραδειγματικά τα υνοπνευματώδη ποτά, υπάρχει μια αλματώδης έτσι, καταγραφή των παράνομων προϊόντων, τσάντες, γυαλιά, ηλίου. Έτσι, υπάρχουν προϊόντα που πολλές φορές εν γνώση μας πάμε και αγοράζουμε τα μαϊμού. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα που δεν είναι εν γνώση μας και υπάρχουν στην αγορά. Οπότε εμείς δίνουμε κάποιες λύσεις, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις κατά της παραχάραξης, δημιουργώντας ένα ολόγραμμα ασφαλείας, είναι αυτά τα ειδίζουν που είναι και στα χαρτονομίσματα, και μαζί με ένα QR code μπορούμε να δώσουμε μία μοναδικότητα, να κάνουμε αυθεντικοποίηση και ιχνηλάτηση του προϊόντος, συνδυάζοντας το ολόγραμμα αυτό το ταμπελάκι μαζί με ένα application στο κινητό και να κάνουμε και αυθεντικοποίηση και ιχνηλάτηση. Υπάρχει βεβαίως το αυτοκολλητάκι αυτό, το βλέπετε όλοι στο πρόγραμμα που έχει επικολληθεί. Ελέγχοντας βέβαια την τραχύτητα, έτσι πάλι, μπορούμε αντί για χαρακτηριστικά ασφαλείας να προσδώσουμε κάποια οπτικά εφέ. Εδώ βλέπουμε ένα δισκίδιο πορητίου, το έχουμε και στο περίπτερο, όπου ανάλογα με την γωνία θέασης του αντικειμένου παίρνουμε εναλλακτικές εικόνες. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι δυναμικά και δεν μπορούν να γίνουν με τις κανονικές λιθογραφικές ή εκτυπωτικές μεθόδους. Καθώς είπα ότι μπορούμε να προσδώσουμε λειτουργικότητα σε επιφάνειες μέσω της χάραξης στην κλίμακα του νάνου ή του μίκρου, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φύλλο του νούφαρου. Τα νούφαρα είναι σε λιμνάζοντα νερά, έτσι, τα οποία είναι βρώμικα κατά βάση, αλλά ποτέ δεν θα δούμε ότι το νούφαρο είναι βρώμικο. Έτσι. Υπάρχει αυτή η αυτοκαθαριζόμενη ιδιότητα που οφείλεται καθαρά στην γεωμετρική χάραξη ή στις νάνοδομές που υπάρχει πάνω εδώ. Οπότε μία σταγόνα του νερού δεν επικάθεται. Υπάρχει αυτή η αυτοκαθαριζόμενη. Και εμείς στην εταιρεία τα παράγουμε αυτά με το μέτρο, δηλαδή με μία κυλινδρική μηχανή ειδική, παράγουμε με το μέτρο αυτά τα φιλμ. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου υπάρχουν οι μικρονάνοδομές εδώ πέρα σε αυτήν την επιφάνεια και η σταγόνα του νερού δεν κολλάει καθόλου. Αντίθετα, κολλάει εδώ πέρα που δεν υπάρχουν σταγόνες. Και η αυτοκαθαριζόμενη αυτή είναι η κόκκινη πιπεριού, όπου η σταγόνα παρασύρει κατά την κύλησή της και αυτοκαθαρίζει την επιφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη βιομηχανία, ας πούμε, των τροφίμων. Έτσι, έχοντας αυτές τις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, μπορούμε να αποφύγουμε τη συσσώρευση βακτηριδίων. Και όντως και σήμερα. Και με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, μόλις ξεκινήσαμε, μάλλον θα ξεκινήσουμε ένα ΕΣΠΑ, όπου θα δημιουργήσουμε σε film packaging, έτσι, όπου δεν θα πιάνει μικρόβια και τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα μας δείχνουν ότι τόσο ο σταφυλόκοκκος όσο και το έκολι, μετά από 3-6 ώρες έχουν πεθάνει. Οπότε έχουμε αυτές τις αντιμικροβιακές επιφάνειες. Ένα άλλο παράδειγμα ενός προϊόντος που θα διαθέσουμε σύντομα στην αγορά είναι η μεμβράνη απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακνοβολίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μελέτες ότι η ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία είναι αρκετά επικίνδυνη, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Εδώ βλέπουμε το πεδίο έτσι, σε ένα πεντάχρονο, σε ένα δεκάχρονο και σε έναν ενήλικα πόσο προχωράει εντός του εγκεφάλου. Οπότε, έχοντας συνεργασία με μια εταιρεία του εξωτερικού, έχουμε αναπτύξει μια μεμβράνη που μπαίνει προσαρμόζει στο κινητό, στη θήκη του κινητού και απορροφά πάνω από το 95% της ηλεκτρομαγνητικής ακνοβολίας. Επίσης, ένα έργο ΕΣΠΑ που τρέχουμε αυτή τη στιγμή με το Δημόκριτο κάτω στην Αθήνα, είναι να αναπτύξουμε ένα σύστημα επίβλεψης του μητρικού θυλασμού. Δηλαδή, οι νέες μητέρες δεν γνωρίζουν κατά πόσο πίνει το βρέφος γάλα και αν πίνει γάλα ή πίνει νερό. Οπότε, προσπαθούμε, βάζοντας μία μικρή κεραία, να μετρήσουμε τη ροή των ιόντων του γάλατος και να επιβλέψουμε ή να δώσουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα στη μητέρα να γνωρίζει αν όντως πίνει γάλα ή δεν πίνει το μωρό. Λέγοντας τώρα για ευκαιρίες, πολύ χαρακτηριστικά η Lego τι παράγει αυτά τα τουβλάκια, τα πλαστικά, δηλαδή παράγει ένα πλαστικό προϊόν. Τα στοιχεία λένε ότι περίπου 75 δισεκατομμύρια τουβλάκια Lego πολλούνται κάθε χρόνο, έτσι, δηλαδή περίπου 8,5 εκατομμύρια τουβλάκια την ώρα. Το 18 η Lego σημείωσε 1,3 δις καθαρά και ήδη. Η Lego είναι οικογενειακή εταιρεία, έτσι, δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο και η παγκόσμια αγορά των πλαστικών παιχνιδιών, έτσι, αγγίζει τα 89-90 δις. Σε αντιστοιχεία που είπε και ο κ. Λουφάκης, η Silicon Valley, που μιλάμε για πυρίτιο, ημιαγωγούς, πολύ υψηλή τεχνολογία, ο παγκόσμιος τζίρος αυτής της τεχνολογίας είναι τα 29 δις.
Δηλαδή βλέπουμε μια αγορά πλαστικών προϊόντων υπερκαλύπτει ένα συγκεκριμένο μέρος της αγοράς των νημιαγωγών. Και να φανταστείτε ότι στην Ευρώπη και μόνο υπάρχουν 18.000 εταιρείες που παράγουν πλαστικά προϊόντα με τη διαδικασία του injection molding. Οπότε, κατά εμέ, υπάρχει χώρος για όλους να κινηθούμε και να το καινοτομήσουμε σε τόσο απλά πράγματα. Σαν προοπτικές θέλω να δώσω αυτό εδώ το παράδειγμα, όπου ένας έχει τη λύση, έχει τις ρόδες και οι εταιρείες δεν θέλουν να πάνε και να έχουν τη λύση έτοιμη, καθώς είναι πάρα πολύ απασχολημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γουγουλή, Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας Research and Development της ΜΕΒΓΑΛ. Σας ακούμε, με προσοχή. Ωραία. Τώρα, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση αυτή, να συμμετέχουμε και εμείς, αν με βγάλει, σε αυτό το συνέδριο. Λίγα λόγια για μένα. Έχω αναλάβει αυτό το ρόλο, το δύσκολο ρόλο της διαχείρισης ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, τους τελευταίους 4 μήνες. Προέρχομαι από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σπουδές πάνω στην επιστήμη τροφίμων. Είμαι γεωπόνος με κατεύθυνση τα τρόφιμα. Και ασχολήθηκα όλα τα χρόνια με την υγιεινή ασφάλεια των τροφίμων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Δεν σας κρύβω ότι η έρευνα είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στη ζωή μου. Και χαίρομαι που στην πορεία βρέθηκα στη θέση να μπορέσω να εφαρμόσω όλα αυτά που έμαθα τόσα χρόνια, που προσπαθούσα να ερευνήσω. Το δύσκολο πράγμα όμως, όταν είσαι στη βιομηχανία, είναι να εφαρμόσεις όσα έχεις ερευνήσει εσύ και οι άλλοι. Η έρευνα είναι πολύ πιο χαλαρή, έχεις το χρόνο μπροστά σου να ψάξεις νέα πράγματα, τι δεν υπάρχει στην αγορά, τι καινούργιο μπορώ να κάνω. Το θέμα είναι πώς θα το εφαρμόσεις στη βιομηχανία. Η βιβλιογραφία είναι άπειρη για νέα προϊόντα, νέα υλικά συσκευασίας, νέους τρόπους διατήρησης τροφίμων. Ωστόσο αυτό, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να δεις πώς θα το εφαρμόσω τώρα στο τρόφιμο που παράγω, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Και οι περιορισμοί αυτοί που είναι ότι η βασική είναι ότι πρέπει να επενδύσεις, γιατί όταν αλλάζεις έναν τρόπο επεξεργασίας για να το διατηρήσεις διαφορετικά, πρέπει να κάνεις μια τεράστια επένδυση για να συμβεί αυτό. Από την άλλη, αυτό που διαπιστώνω ότι είναι πραγματικά δύσκολο, ερευνούμε, ψάχνουμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε πόσο ο νομοθέτης μας αφήνει να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ερευνήσει. Δηλαδή, λέμε να παράγουμε βιολειτουργικά τρόφιμα. Τρόφιμα που βοηθούν τον άνθρωπο που ζει σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς και θέλει να τρώει κάτι υγιεινό, με βιταμίνες που θα τον βοηθήσουν στη δύσκολη καθημερινότητα. Βιταμίνες πολλές. Σε αφήνει όμως ο νομοθέτης να βάλει τα πάντα μέσα στο τρόφιμο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Είναι βασικά αυτό που θα έδινα σαν συμβουλή, τώρα που το βλέπω από μια άλλη οπτική πλευρά, είναι να δω πώς αυτό που ερευνώ μπορεί να εφαρμοστεί, να ψάχνω όλες τις παραμέτρους εκείνες, που θα δω πώς μπορώ να εφαρμόσω αυτό που ερευνώ, να το δώσω σαν εργαλείο στη βιομηχανία, για να μπορέσει να το εφαρμόσει. Από τη διεύθυνση τώρα που έχω αναλάβει, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, αυτό που καλούμε να κάνω, είναι να διασφαλίσουμε την ποιότητα των τροφίμων που παράγουμε, να καθορίσουμε τη διάρκεια ζωής, να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και μέσα στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων είναι και τα υλικά συσκευασίας. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση του κυρίου Κεχαγιά. Απλώς θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Επειδή πριν πάω στο ΜΕΒΓΑΛ στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και είχαμε γράψει αυτή την πρόταση μαζί για τα νονοσωματίδια. Κάτι που δεν σκεφτόμαστε είναι ότι η νομοθεσία δεν μας αφήνει να. Δεν είναι νονοσωματίδια, βάζουμε εθέρια έλε. Εθέρια έλε. Ναι, απλώς όταν βάζω νονοσωματίδια σε μια παράμετρο. Αποφεύγουμε. Ναι.
Έχω ασχοληθεί με τα υλικά συσκευασίας, έχω ψάξει και εγώ για υλικά συσκευασίας με νανοσωματίδια, τα οποία μειώνουν το μικροβιακό φορτίο των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή γενικά στους χώρους τους οποίους επικαλύπτονται. Το πρόβλημα που προκαλούν αυτά τα νανοσωματίδια είναι ότι μπορεί να εισχωρούν μέσα στα κύτταρα και μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου. Χοντρικά σας το λέω. Οπότε ο νομοθέτης δεν μας αφήνει να τα εφαρμόσουμε στα υλικά συσκευασίας. Έχουμε δηλαδή να περάσουμε αυτό το εμπόδιο. Οπότε κάθε φορά που σκεφτόμαστε πώς θα αναπτύξουμε κάτι, θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα το εφαρμόσει και η βιομηχανία. Ποτέ σαν ερευνητής δεν σκεφτόμουν πόσο εύκολο είναι να υπερπηδήσει αυτό το εμπόδιο η βιομηχανία για να εφαρμόσει την έρευνά μου. Κάτι που... τα τελευταία 15 χρόνια έκανα, ήταν να προσδιορίσω διάρκεια ζωής στα τρόφιμα. Γιατί βλέπετε σε όλα τα τρόφιμα που υπάρχουν στην αγορά, έχουμε μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Είναι ωστόσο μία η διάρκεια ζωής. Το τρόφιμο μας είναι ασφαλές, δεν είναι. Δεν ξέρω πόσοι είστε γνώστες για το τι συμβαίνει με τα τρόφιμα, οπότε αν είναι ένα τρόφιμο ασφαλές ή όχι, αν γνωρίζετε αν ένα τρόφιμο είναι ασφαλές ή όχι. Δηλαδή, όταν φεύγει από τη βιομηχανία, αυτό που ισχύει είναι ότι το τρόφιμο είναι ασφαλές ή όχι. Αυτό που λέμε, βασικά αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι στα τρόφιμα δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Τα περισσότερα τρόφιμα που καταναλώνουμε δεν είναι αποστηρωμένα. Αυτό σημαίνει ότι φέρνουν μικροοργανισμούς. Και αναλόγως με τον τρόπο επεξεργασίας που έχουν υποστεί, αυτό έχει μια επίπτωση και στη διάρκεια ζωής. Οπότε σημαίνει ότι αν εγώ παράγω ένα τρόφιμο που θέλω να έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, σημαίνει ότι δεν έχω εφαρμόσει ισχυρή επεξεργασία, άρα σημαίνει ότι και το μικροβιακό του φορτίο θα είναι υψηλό. Είναι διαφορετικό να τρως μια κονσέρβα, να πίνεις ένα γάλα από κονσέρβα και διαφορετικό να πίνεις ένα γάλα από ένα μπουκάλι χάρτινο με διάρκεια ζωής 7 ημερών. Το γάλα με 7 ημέρες έχει περισσότερες βιταμίνες, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει και κάποιους μικροοργανισμούς, οπότε εσύ πρέπει να προβλέψεις πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το προϊόν στην αγορά. Μέσω έρευνας, αυτό που λέγανε, αυτό που έκανε η βιομηχανία μέχρι τώρα ήταν, λέω, εντάξει, το παράγω, βρίσκω, δεν έχει τίποτα σημαντικό, δεν με ενοχλεί, το βγάζω στην αγορά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η έρευνα έχει προχωρήσει, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία, τα μοντέλα πρόβλεψης, τα στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία συνδυάζουν, βάζουν μέσα όλες τις παραμέτρους εκείνους που επιδρούν στη συμπεριφορά των μικροοργανισμών που υπάρχουν σε ένα τρόφιμο και έτσι μπορείς να προβλέψεις τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Θα σας δείξω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, για να καταλάβετε τι συμβαίνει και πώς η έρευνα πάνω στην ασφάλεια τροφίμων, η νέα έρευνα, μπορεί να σου δώσει μια εκτίμηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων των οποίων πουλάς και μπορείς από τη στιγμή πριν τα βγάλεις στην αγορά να αποφασίσεις, αναλόγως με το αποτέλεσμα που θα σου δώσει η έρευνα που κάνεις στη βιομηχανία, αν το προϊόν είναι τελικά ασφαλές ή όχι για τον καταναλωτή. Παίρνουμε το γάλα από το στάβλο, φτάνει στη βιομηχανία, το γάλα έχει κάποιους μικροοργανισμούς, όπως βλέπετε. Εφαρμόζουμε μια ήπια θερμική επεξεργασία και αυτό που συμβαίνει είναι να θανατώνουμε τους περισσότερους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, επειδή η θερμική επεξεργασία που υπόκειται το γάλα είναι 72 βαθμοί για 15 δευτερόλεπτα, δεν μπορείς να θανατώσεις τα πάντα. Οπότε, έχεις να διαχειριστείς ένα τρόφιμο που έχει κάποιους μικροοργανισμούς που κάποια στιγμή θα αλλοιώσουν το προϊόν σου. Αν εσύ γνωρίζεις το χρόνο που αποδεσμεύεις το προϊόν, ποιοι πώς είναι αυτοί οι μικροοργανισμοί, και τα βάλεις μέσα σε κάποια μοντέλα. Μοντέλα που προβλέπουν πώς θα συμπεριφερθεί το προϊόν σου στην ελληνική αγορά, και αυτό είναι αποτέλεσμα έρευνας και καινοτομίας. Μπορείς να προσδιοριζόντας δηλαδή τις παραμέτρους της θερμοκρασίας, τα φορτηγά ψυγεία που προκύπτει από έρευνα, τη θερμοκρασία σε σούπερ μάρκετ που και αυτό προκύπτει από έρευνα, που το γνωρίζεις εσύ γιατί το έχεις ερευνήσει πριν, και τη θερμοκρασία που υπάρχει στα ψυγείο των καταναλωτών, μπορείς να προσδιορίσεις ποιος είναι ο κίνδυνος αλλίωσης του προϊόντων σου όταν αυτό βρίσκεται στο ράφι. Καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων μπορείς να εφαρμόσεις για
για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν. Ένα νέο προϊόν. Τι προϋποθέτει να γνωρίσω καλά την νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσω να αναπτύξω αυτό το προϊόν στη βιομηχανία. Και πώς συμπεριφέρεται αυτό το προϊόν μέσα στον εκάστοτε εξοπλισμό της κάθε βιομηχανίας. Πρέπει να μελετήσω, θέλω καινοτομία στα υλικά συσκευασίας. Πρέπει αυτά τα υλικά συσκευασίας να μην αλληλεπιδρούν με το τρόφιμο και να προκύπτουν δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί μεταναστεύουν πολλά από τα συστατικά των συσκευασιών στα τρόφιμά μας. Και επιπλέον έρευνα και καινοτομία απαιτείται και στο θέμα της ασφάλειας. Γιατί σας είπα, η ασφάλεια δεν είναι 0 ή 1, άσπρο ή μαύρο. Πρέπει να εφαρμόσουν νέα εργαλεία, η έρευνα να επικεντρωθεί πώς μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια ζωής, γιατί είναι αδύνατον η βιομηχανία να ελέγχει το 100% των τροφίμων που παράγει. Γιατί αν ελέγξεις το 100% δεν έχεις να δώσεις τίποτα στην αγορά και είναι και οικονομικά σύμφορο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η Αντωνία Μάρια Οικονόμου από την Greece του Γιού. Να μας εξηγήσετε λίγο, δεν το καταλαβαίνουμε, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η κόρη του Πολυνίκη Οικονόμου, του ιδιοκτήτη και ιδρυτή της Greece του Γιού. Λοιπόν, λίγα λόγια για την Greece του Γιού. Η Greece του Γιού με το λογότυπο Αφροδίτη Gold Honey δραστηριοποιείται στην εμπορία και εξαγωγή προϊόντων μελιού πολυτελείας. Πιο συγκεκριμένα, υψηλής ποιότητας μέλι αναμεμειγμένο με νυφάδες βρόσιμο χρυσού 22 καρατίων. Η επιλογή του ονόματος αυτού, το Αφροδίτη, έγινε με στόχο την πρόθεση της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας και μυθολογίας σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε πως η αγνότητα του μελιού που προσφέρει η ελληνική γη από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, πιστεύουμε στην αγνότητα αυτή και στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς από τους οποίους προμηθευόμαστε και το μέλι μας. Φυσικά η παραγωγή είναι προσεκτικά επιλεγμένη με γνώμονα την ποιότητα του μελιού τους και τη διαδικασία παραγωγής του. Τα προϊόντα μας συσκευάζονται σε εργαστήρια πιστοποιημένα και η συσκευασία τηρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι νομοθεσίες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι λοιπόν το κύριο μέλημά μας? Η συνεχής ικανοποίηση των πελατών μας, καθώς και η εξασφάλιση μιας μοναδικής εμπειρίας κατά την κατανάλωση των προϊόντων μας. Λίγα λόγια για κάποια βραβεία που έχουμε πάρει. Το 2017, λοιπόν, στο Μάλμε της Σουηδίας, κατά διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης Natural and Organic, το ροδό μελό μας βραβεύτηκε ως The Best New Natural Food Product Σκανδιναβίας. Όπως και τον Απρίλιο του 2018, κατά διάρκεια επίσης της Διεθνούς Έκθεσης Natural and Organic Products London Europe, δύο από τα προϊόντα μας, το βιολογικό μας ροδόμελο, κατέκτησε τη δεύτερη θέση ως The Best New Natural and Organic Product, όπως και το μαστιχό μελό μας κατέκτησε και αυτό τη δεύτερη θέση, ως το καλύτερο The Best New Food Product. Και τα δύο αυτά προϊόντα διακρίθηκαν ανάμεσα σε δεκάδες άλλα διαγωνιζόμενα. Αυτή τη στιγμή η Greece του Γιού ετοιμάζεται να εισάγει στην αγορά μία νέα καινοτομία, την κρέμα ημέρας προσώπου Golden Aphrodite. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το βιολογικό ροδόμελο, το οποίο κέρδισε και το πρώτο βραβείο στην Σουηδία. Λοιπόν, η κρέμα ημέρας Golden Aphrodite εκμεταλλεύεται ευεργετικά συστατικά του μελιού, του τριαντάφυλλου και φυσικά του χρυσού και τα προσφέρει απλόχερα σε εσάς. Συνδυάζοντας συστατικά όπως παράγωγα βιταμίνης ε, γλυκερίνη, σταφυλέλαιο, σορφιτόλι, εχύλισμα μελιού και θέρεο έλαιο τριαντάφυλλου, δημιουργήθηκε ένα ελιξίριο νεότητας που απευθύνεται στη μονοδικότητα κάθε γυναίκας, αλλά και άντρα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι τα συστατικά αυτά έχουν αντιοξειδωτικά, αντιγυραντικά και αντιφλεγμονώδεις ουσίες, εκτός από τη σορβιτόλη και τη γλυκερίνη, οι οποίοι είναι ενυδατικές. Η ιδέα λοιπόν για τη δημιουργία της σειράς Αφροδίτη Gold Honey προϊόντων μελιού, όπως και της κρέμας προσώπου Golden Aphrodite, αναδύθηκε από τα ευγενή συναισθήματα που τρέφουμε εμείς σαν εταιρεία για τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Δημιουργήσαμε λοιπόν προϊόντα που καλλιεργούν τη φροντίδα, αισθήματα φροντίδας, περιποίησης, και επειδή η φροντίδα δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά είναι και εσωτερική,
προσανατολιστήκαμε και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε συστατικά τα οποία προάγουν τη θετική ψυχολογία αλλά και την εσωτερική ανάταση. Μότο μας και η σκέψη μας η καθημερινή είναι να μην ξεχνάτε πως σας αξίζει το καλύτερο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας ξαφνιάζεται. Τώρα, από τη μεριά των δημοσιογράφων που δεν κυνηγάμε την επικαιρότητα, χάνουμε ένα κομμάτι μιας δημιουργικότητας στην οποία την έχουμε ανάγκη. Και το λέω έτσι σαν μια παρένθεση, γιατί δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι τρέχει γύρω μας. Επιχειρήσεις και λουφάκι, οι οποίες είναι, δεν είναι μόνο καινοτόμες, δεν είναι μόνο ιδιαίτερες, είναι και από τη ρίζα μας, δηλαδή είναι βγαλμένες από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα ιδιαίτερης αξίας και ιδιαίτερης διαχείρισης. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελάτε παρακαλώ. Ο Νεκτάριος ο Ταφλανίδης, να πάμε λίγο στις Σέρες και σε έναν βιολογικό ελαιόνα που μπορεί να βγάλει μέχρι χαβιάρι. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω κι εγώ, έριξα μια ματιά προηγουμένως και πραγματικά μένω με ανοιχτό το στόμα. Σας ακούμε. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λεπίδου για την πρόσκληση να μιλήσω απέναντί σας για την εταιρεία μου και να σας παρουσιάσουμε την καινοτομία που έχουμε εφαρμόσει. Ονομάζομαι Νεκτάριος Σταφλανίδης και προέρχομαι από μια επιχειρηματική οικογένεια και το επιχειρηματικό μου ιστορικό ξεκινάει περίπου το 1990, όχι βέβαια με αυτή την ιδιότητα που έχω σήμερα. Περνώντας τα χρόνια, σκεφτήκαμε με τη σύζυγό μου το 2008 να ιδρύσουμε την εταιρεία Ευγαία, η οποία ξεκίνησε να παράγει ελαιόλαδο βιολογικό και να το εξάγει στα πρώτα χρόνια στο εξωτερικό. Λίγο πιο παίζει. Λοιπόν, μάλλον πίσω το πήγα τώρα, να πάμε έτσι. Όμως αυτή μας η ενασχόληση με τις εξαγωγές μας έφερε αντιμέτωπους με έναν ισχυρότατο ανταγωνισμό, κυρίως από ιταλικές επιχειρήσεις, και εκεί σκεφτήκαμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να καινοτομήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε το περιβάλλον, να ανταγωνιστούμε στο περιβάλλον που βρισκόμαστε με πιο ήπιους τρόπους για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Σας θυμίζω ότι είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να οργανώσουμε μια καλή ομάδα, αποτελούμενη από μένα που μιλώ, τον χημικό μας τον Πέτρο τον Κουτσερά, ο οποίος είναι η ψυχή της δουλειάς αυτής, πάει λίγο γρήγορα, και τη σύζυγό μου και μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι βοήθησαν στο να στηθεί όλο το project. Ψάχνοντας λοιπόν το τι θα κάνουμε, φτάσαμε στο να κάνουμε ελαιόλαδο με μοριακή επεξεργασία. Έτσι λοιπόν το 2017 αρχίζει για την επιχείρησή μας η μοριακή εποχή. Πολλοί ξέρετε ίσως τι είναι, αλλά και πολλοί δεν θα ξέρετε τι είναι. Η μοριακή κουζίνα, την οποία αυτό θα ξέρετε, δεν είναι τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες, τις φυσικοχημικές ιδιότητες που έχουν όλα τα υλικά και να τα παντρέψουμε μεταξύ τους δίνοντας μια άλλη προοπτική, ένα άλλο σχήμα, μια άλλη εικόνα και μια άλλη γεύση ενδεχομένως. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μοριακής, για παράδειγμα, κουζίνας. Εδώ βγαίνουν ατμοί από το πουθενά. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να κάνουμε τη σειρά προϊόντων Πέρλα, τα ονομάσαμε λοιπόν Πέρλα, γιατί ως πέρλες είναι η εμφάνισή τους. Και γιατί το κάναμε αυτό, πώς φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι το ελαιόλαδο το έχουμε, okay, το χρησιμοποιούν παντού, okay. Πώς όμως θα το δώσουμε μεγαλύτερη υπεραξία και να το κάνουμε πιο επιθυμητό από τους σεφ. Αναζητήσαμε λοιπόν τι θέλουν να κάνουν οι σεφ. Οι σεφ λοιπόν τι θέλουν, να κάνουν πιάτα νόστιμα, εντυπωσιακά και να έχουν κρυμμένα σε αυτά το στοιχείο της έκπληξης. Μην ξεχνάτε ότι τρώμε πρώτα με τα μάτια, μετά με τη μύτη και τελευταία με το στόμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Άλλο ένα πράγμα που ψάξαμε να βρούμε είναι ότι αυτό που θέλουν οι σεφ είναι να κάνουν πιάτα τα οποία να είναι προσιτά από άποψη κόστους πελάτες. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να προσδίδουν ένα μεγάλο κέρδος, μεγάλη υπεραξία στον επιχειρηματία που επενδύει στα πιάτα αυτά. Αναζητώντας λοιπόν τη λύση,
Βρήκαμε τη λύση λοιπόν στο ότι θα κάνουμε τις πέρλες, γιατί με αυτές μπορούν να στολίσουν εντυπωσιακά ένα πιάτο, να δώσουν επιπλέον γεύση, ένταση στο άρωμα, προσθέτουν το στοιχείο της έκπληξης και όλα αυτά δαπανώντας ελάχιστα χρήματα. Να λοιπόν μερικές από αυτές τις ιδέες μας που τις κάναμε πράξη και τις βλέπετε ήδη σε πιάτα. Ένα ωραίο χταποδάκι εδώ με έναν ωραίο πουρέ. Χαβιάρι από ελιά σε μια ωραία σαλάτα με κριτικό τάκο. Ένα ωραίο γλυκό. Με τις πέρες λοιπόν το ελαιόλαδό μας γίνεται από κομπάρσο σε μια Παρασκευή πρωταγωνιστής. Το βλέπουμε σε ένα πιάτο, το τρώμε και σκάει στο στόμα μας δίνοντας μια απίστευτη αίσθηση. Μερικά από τα προϊόντα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, θα δείτε ανάμεσα σε αυτά και κάποια αρωματισμένα, όπως με τρούφα, λεμόνι, θυμάρι κτλ. Οι στόχοι του κοινού που απευθύνεται η εταιρεία μας είναι τρεις κατά βάση. Είναι οι επαγγελματίες της εστίασης, αλλά υπάρχει και η βιομηχανία τροφίμων, μιας και το προϊόν μπορεί να εμπλουτίσει διάφορα άλλα παρασκευάσματα, παραδείγματος χάρη κέικς, ή να μπει πάνω σε γλυκά ή μέσα σε γλυκά, στο παγωτό, για παράδειγμα, αλλά και οι λιανικοί καταναλωτές. Σκεφτήκαμε εδώ ότι έχουμε ένα μεγάλο τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα. 30 εκατομμύρια περίπου τουρίστες έρχονται. Και αν μη τι άλλο, αυτοί οι άνθρωποι φεύγοντας από τη χώρα μας παίρνουν δύο πράγματα τουλάχιστον. Ένα είναι οι αναμνήσεις και ένα δεύτερο είναι σίγουρα παίρνουν ελαιόλαδο. Εμείς του δίνουμε λοιπόν το ελαιόλαδο του αύριο με τις πέρλες. Πέρα από αυτά, δεν σταματάμε εδώ. Σκεφτόμαστε και άλλες λύσεις. Ήδη επεξεργαζόμαστε διάφορες ιδέες. Τις πέρλες μέσα σε snacks. Έχουμε κάνει πειραματικά να τις βάλουμε σε μπάρες, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια σειρά τέτοιων προϊόντα, τα οποία θα δίνουν πάντα στον καταναλωτή την ευχαρίστηση να γεύεται ελαιόλαδο, αλλά και τα ευεργετικά του χαρακτηριστικά. Και σε πολλά άλλα τρόφιμα που θα τα ανακοινώσουμε λίγα συντόμως. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μοριακή εποχή. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή. Ευχαριστούμε. Να μας δειγματίσετε.